Το θέμα που εγώ έχω αποφασίσει να αναπτύξω είναι η εκπαίδευση ως μοχλός βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της εθνικής οικονομίας και οικονομικής ανάπτυξης της χώρας. Η επιλογή αυτού του θέματος είναι για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί τα τελευταία 40 χρόνια της ζωής μου ασχολούμαι σχεδόν αποκλειστικά με την πανεπιστημιακή μόρφωση, εκπαίδευση. Και το δεύτερο, γιατί παρατηρώ ότι αυτό το θέμα, αυτή η διάσταση της εκπαίδευσης δεν αναδεικνύεται τακτικά στο δημόσιο διάλογο σχετικά με αυτό το θέμα. Το θέμα λοιπόν είναι αν υπάρχει κάποια σχέση ανάμεσα σε εκπαίδευση και εθνική ανταγωνιστικότητα. Η απάντηση είναι σαφής, είναι ναι, υπάρχει μια ισχυρή σχέση και η οποία μπορεί εύκολα να στηριχθεί τόσο στην εκτενή βιβλιογραφία, που δεν θα το κάνω σήμερα, αυτό το κάνω αφέδρας. Σήμερα θα σταθώ σε κάποια εμπειρικά ευρήματα που έχουμε, τα οποία στηρίζονται στη Διεθνή Έκθεση Ανταγωνιστικότητος, που κάθε χρόνο καταστρώνει και δημοσιεύει η Μεταπτυχιακή Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων στη Λοζάνη, IMD. Ίσως είναι γνωστός αυτός ο δείκτης ανταγωνιστικότητος, που όπως ίσως γνωρίζετε, αναλύει 245 περίπου κριτήρια για 59 χώρες και με βάση τις επιδόσεις αυτών των 59 χωρών σε αυτά τα κριτήρια δημιουργείται ο δείκτης ανταγωνιστικότητος. Αυτά τα κριτήρια καλύπτουν 4 κατηγορίες. Είναι η επίδοση της εθνικής οικονομίας, είναι η αποτελεσματικότητα του κρατικού τομέα, η αποτελεσματικότητα του ιδιωτικού τομέα και οι υποδομές. Ειδικότερα με την παιδεία, υπάρχουν 16 κριτήρια σε αυτή την ανάλυση και αν κανείς προσθέσει και άλλα 23 που αναφέρονται στις επιστημονικές υποδομές και έρευνα, έχουμε 39 κριτήρια που αναλύουν αυτές τις δύο πτυχές που έχουν σχέση με το θέμα που αναλύω. Δεν θα αναφερθώ στις στατιστικές, θα σας πω όμως ποια είναι τα χαρακτηριστικά αποτελέσματα. Καταρχήν, οι 10 καλύτερες χώρες από τις 59 έχουν κάτι κοινό. Σε όλες αυτές τις 10 χώρες, που λίγο πολύ κάθε χρόνο είναι περίπου οι ίδιες, τα τελευταία τουλάχιστον 4-5 χρόνια, που είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Χονγκ Κονγκ, Σιγκαπούρη, Σουηδία, Ελβετία, Ταϊβάν, Καναδάς, Κατάρ, Αυστραλία και Γερμανία, έχουν κάτι το κοινό. Ποιο είναι το κοινό? Ότι σε όλες τις παραμέτρους, τους παράγοντες που αναφέρονται στην εκπαίδευση, έχουν πάρα πολύ ψηλές επιδόσεις. Αντίθετα, οι χαμηλότερες χώρες, και δυστυχώς εκείνη και η χώρα μας, είναι η Βουλγαρία, η Ελλάδα, η Ουκρανία, η Κροατία και η Βενεζουέλα, έχουν πάρα πολύ χαμηλές επιδόσεις στις περισσότερες από αυτές τις μεταβλητές. Χαρακτηριστικά θα δώσω μερικά παραδείγματα. Το εκπαιδευτικό σύστημα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της οικονομίας. Η χώρα μας βρίσκεται στην 50η θέση. Η ανωτάτη εκπαίδευση ανταποκρίνεται στις ανάγκες της οικονομίας. 55η θέση από 59. Η εκπαίδευση σε management ανταποκρίνεται στις ανάγκες της οικονομίας. 48η θέση από 59. Γίνεται μεταβίβαση γνώσης ανάμεσα σε πανεπιστήμια και επιχειρήσεις. 52η θέση. Προσέλκυση ερευνητών επιστημόνων. 53η θέση. Παραγωγή επιστημονικής έρευνας. 48η θέση. R&D σαν ποσοστό ακαθαρίστου εθνικού προϊόντος. 45η θέση. Καινοτομία και υποδομές. 55η θέση. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι η χώρα μας είναι δυστυχώς στο μπάτο της κατάταξης από πλευράς εθνικής ανταγωνιστικότητας. Τι σημαίνει αυτό? Αν μπορούσαμε να βελτιώσουμε την εθνική ανταγωνιστικότητα μέσω της εκπαίδευσης, να κάνουμε δηλαδή την εκπαίδευση να είναι πολύ πιο κοντά στις ανάγκες της οικονομίας μας, να μπορούν οι νέοι μας να παίρνουν εφόδια τα οποία χρειάζεται
που όπως γνωρίζουμε υπάρχουν θέσεις που απαιτούνται ειδικά εφόδια, αλλά δεν παράγονται από τα πανεπιστήμια μας. Θα μπορούσαμε λοιπόν να βελτιώσουμε την απασχόληση, να βελτιώσουμε, να αυξήσουμε τις εξαγωγές, να μειώσουμε τις εισαγωγές, να αυξήσουμε την ακαθάριση του εθνικού προϊόν και την απασχόληση. Άρα, το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι το κρατικό εκπαιδευτικό σύστημα δυστυχώς δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες της εθνικής οικονομίας. Χρειαζόμαστε βασικές μεταρρυθμίσεις, καταρχήν στο κυρίαρχο κρατικό εκπαιδευτικό σύστημα. Εκεί τίθεται το ερώτημα, μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο, να ενισχύσουμε τα κρατικά πανεπιστήμια? Η απάντηση είναι ναι, και εδώ έρχεται, εδώ εισηγούμε την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και στην εκπαίδευση με τη δημιουργία μη κρατικών πανεπιστημίων, κυρίως αλλά όχι αποκλειστικά μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών. Έχουμε το παράδειγμα της Κύπρου, δεν χρειάζεται να αναφερθώ, έχει 10.000 φοιτητές το χρόνο. Αναλογικά θα μπορούσε και η Ελλάδα να προσελκύσει τουλάχιστον 125.000 ξένους φοιτητές και όπως και η Ισπανία και η Πορτογαλία θα μπορούσε η Ελλάδα να δημιουργήσει ένα πόλο προσέλκυσης φοιτητών που θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα επιπλέον οικονομικό πλούτο. Ευχαριστώ.